Οι 65άριδες φτιάξαν μια ωραία Ελλάδα. Πάρα πολύ ωραία Ελλάδα, ναι, δεν ζήτησε τα μπαγκάνια. Τρώγατε τα πακέτα Ντελόρ, λέω εγώ. Κοίταξε, παλικάρι. Εγώ με το παλικάρι. Παλικαράκι, άκουσε με λεγέντη μου. Πρώτη χώρα στον κόσμο σε λιμάνια και αεροδρόμια. Πρώτη χώρα στον κόσμο σε λιμάνια και αεροδρόμια. Ναι, μεδανικά λεφτά. Βρε και τώρα τα δίνουν στους Κινέζους και στην Κόσκο τώρα, τι μου λες. Η Κίνα τα έχει, δεν τα έχουμε εμείς. Οι κομμουνιστές να πούμε τα δίνουν στην Κίνα. Δεν είναι το μεγάλο λιμάνι. Τώρα θα πάμε στη δουλειά. Το πτυχίο θα το έχεις για κορνίδι και για μόρφωση. Αύριο στο χωράφι. Αύριο στη δουλειά. Έχω παιδιά τα οποία θα απαντηθούν και δουλεύουν όπου βρήκανε. Γιατί εμείς τι κάνουμε, κάνουμε κάτι άλλο. Κάνουμε κάτι άλλο εμείς. Πού δουλεύουμε νομίζω, δουλεύουμε σε αυτούς που σπουδάσαμε. Καθαριστήσουμε εγώ. Καθάρισα τους εμετούς που κάνανε οι άλλες συναυλίες. Μη μου λες εμένα για δουλειές. Ακούς σου λέω. Εγώ καθαριστής δούλευα. Έχω τρία πτυχία και δούλευα καθαριστής. Δεν θα μιλάς για μας δεν δουλεύουμε. Ξέρουμε τι σημαίνει εργασία και έχουμε κάνει τα πάντα. Δεν θα έχεις εσύ τώρα 65 χρόνια να μας λες ότι δεν δουλεύουμε. Βεβαίω θα δουλέψεις. Είμαι 66 χρονών και θα πάω 67, το ξέρεις. Είμαι 66 χρονών και θα πάω 67, το ξέρεις. Και εσύ θέλεις να πας να ψηφίσεις να την παίρνεις 67.